Σήμερα λοιπόν είχα πρόγραμμα να πάω Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκα από το πρωί να ετοιμαστώ και να πάω. Λοιπόν, αυτό που λένε άλλα σχεδιάζεις και άλλα σχέδια έχει ο Θεός, έχουνε απόλυτο δίκιο. Το τι έγινε σήμερα το πρωί δεν περιγράφεται. Να σημειώσω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του σχολείου, είναι ο αγιασμός και κανονικά εμείς δεν έχουμε πολλή δουλειά. Οπότε γι' αυτό και εγώ κανόνισα να πάω Θεσσαλονίκη. Και όμως παρόλα αυτά έγινε ένας πανικός, ειδικά μετά το χθεσινό βραδινό live. Όλες θέλαν κάτι να ψωνίσουν, όλες οι πελάτησες ξεχνάνε να βγάλουν φωτογραφία τα προϊόντα που βλέπουν στο live. Και στο βίντεο βέβαια το ίδιο κάνουνε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Χαμός στο μαγαζί, χαμός στο e-shop, το ένα δεν έβρισκε η υπεύθυνη, το άλλο δεν έβρισκε, ο ένας έπαιρνε τηλέφωνο, ο άλλος έπαιρνε, ο άντρας μου χρειαζόταν πράγματα από Θεσσαλονίκη. Τι δεν έγινε σήμερα. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσω η ώρα 5 για Θεσσαλονίκη. Για πες μου τώρα, η ώρα 5 τι θα κάνω. Πήρα τηλέφωνο να με περιμένουν δύο εταιρείες να ανοιχτωθούμε, γιατί τι θα κάνω, είναι κρίμα να τη χάσω αυτή τη μέρα. Και έχω κανονίσει και στην έκθεση Θεσσαλονίκης να κάνω και εκεί επίσκεψη σε ένα περίπτερο κάποιων πελατών. Τι να κάνω, πες μου. Ξέχασα να σου πω και για το ίντερνετ. Αυτό κι αν είναι ταλαιπωρία. Φυσικά, όταν δεν δουλεύει το ίντερνετ σωστά, χάνεις πάρα πολύ χρόνο. Γιατί με τις φωτογραφίες δεν μπορείς να τις στείλεις, το βίντεο δεν μπορείς να ανεβάσεις, το ένα προκύπτει, το άλλο, καταλαβαίνεις. Πανικός έγινε σήμερα. Καμάρα, σήμα κατά τεθέν της Θεσσαλονίκης. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει, το όνειρό μου ήταν να μένω εδώ. Κοίτα τι ωραίες βιτρίνες, τρελαίνομαι, μ' αρέσουν πολύ αυτά τα χρώματα. Έφτασα στην έκθεση. Εννοείται ότι τώρα, τέτοια ώρα που ήρθα, μόνο σε μία εταιρεία θα πάω. Φέτος η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αφιερωμένη στη Βουλγαρία. Μήπως τελικά δεν ήταν τυχαίο ότι είχαμε και εμείς βουλγάρικα συγκροτήματα στην Κατερινόσκαλα αυτές τις μέρες. Καλά, δεν προλαβαίνω με τίποτα. Πρέπει να ξανάρθω την Τετάρτη. Είναι και το χαμόγελο του παιδιού εδώ, που όντως κάνουν δουλειά, το ξέρω από προσωπική εμπειρία, από φίλες μου. Ελάστε. Μπορώ να δώσω και συνέντευξη. Ναι. Θα σταματήσουμε εδώ. Πολύς κόσμος, τώρα θα βγει και η πρωτοψάλτη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ, που πηγαίνουν τα κοινά καφικά και αράως είναι και άλλοι. Ό,τι και πολιτικά πες μας. Με τίποτα. Κι όμως τελειώσαμε. Καλό βράδυ.